Γεια σας! Σήμερα έβαλα το κόκκινο μου κραγιόν για να κάνω το τέταρτο βίντεο αυτής της σειράς βίντεο που κάνω και σας δείχνω τώρα τελευταία τι μου έχει φέρει ο ταχυδρόμος κλπ. Γιατί μου ήρθαν αρκετά δερματάκια όπως σας έχω πει και στα προηγούμενα βίντεο, γιατί έλειπα κάποιες μέρες στην Αθήνα. Οπότε ερχόμενοι είχα πάρα πολλά θέματα. Συνήθως έτσι γίνονται, είτε έχω πάρα πολλά θέματα ή δεν θα έχω τίποτα. Και είναι οι μέρες που δεν θες να χαλάς λεφτά και δεν σου έρχεται καν το δέμα που έχεις παραγγείλει. Το δράμα μιας YouTuber. By the way, το κραγιόν που φοράω από τα αγαπημένα μου κόκκινα κραγιόν είναι το κόκκινο κραγιόν από τη σειρά των Sephora, τα cream lip, matte lip creams, κάπως έτσι. Καταλαβαίνετε ποιο εννοώ, είναι φοβερό, είναι matte. Τίποτα. Και σήμερα έχω να σας δείξω πάλι πολύ ωραία πραγματάκια και θέλω να ξεκινήσω με ένα φαρμακείο. Είναι το Idea Farm και το πρώτο που έχω να σας πω είναι ότι ψεκάσαν όλο το κουτί με μία κολόνια της Κονταλή. Χριστέ μου, και μυρίζει υπέροχα. Το κουτί το έχω τουλάχιστον μία εβδομάδα ανοιχτό. Παιδιά, και το άρωμα έχει μείνει. Και εκτός αυτού, τις 3-4 πρώτες μέρες που ήταν έντονο, όπου το πήγαινα, μύριζε όλο το σπίτι. Είναι... δεν θυμάμαι ποιο άρωμα είναι, αλλά αυτή την κορίνα της Κονταλή σίγουρα θα την πάρω. Έχω και μία την πορτοκαλί κίτρινη με τα εσπερίδωτη, που πάλι μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Αλλά αυτή μυρίζει έτσι πιο γλυκά, πιο... δεν μπορώ να το εξηγήσω. Φοβερό. Μου σπάσανε τη μύτη, καλή δουλειά, η Idea Farm. Και μου έστειλαν τρία πραγματάκια. Το πρώτο που έχω να σας δείξω και είμαι κατενθουσιασμένη είναι αυτό εδώ το σετάκι, το οποίο είναι σε προσφορά. Είναι η αγαπημένη μου ενυδατική κρέμα, είναι η Aqualia Thermal της VC και έρχεται σε σετάκι με αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο νεσεσέρ, το οποίο είναι πάρα πολύ πρακτικό, και μέσα βρίσκεται την Aqualia Thermal, αυτή εδώ. Νομίζω το σετάκι είναι γύρω στα 15 ευρώ, δεν είμαι σίγουρη, θα σας αφήσω το link από κάτω σίγουρα. Πάντως να σας πω ότι μόνη της η κρέμα κάνει 15-16 ευρώ. Είναι η αγαπημένη μου ενυδατική έδερ, σας το έχω πει. Είναι από τις λίγες ενυδατικές που έχω τελειώσει. Αυτό τα λέω. Και μέσα ακόμα θα βρείτε άλλα δύο προϊόντα. Το πρώτο είναι πάλι ένα αγαπημένο προϊόν. Είναι ένα foundation της VC, το Derma Blend. Και έρχεται σε αυτή εδώ την travel συσκευασία, η οποία περιέχει 10 ml νομίζω. Ναι, 10 ml, και να σας πω ότι το κανονικό make-up έχει 30 ml. Οπότε πιστεύω αυτό φτάνει και παραφτάνει, όχι απλά για να το δοκιμάσετε και να δείτε αν σας αρέσει, αλλά για να το έχετε κανονικά στο boudoir, σαν κανονικό make-up, σας φτάσει για πάρα πολύ καιρό. Είναι από τα αγαπημένα μου foundation και σας το προτείνω άνετα. Πάρα πολύ καλλιτικό, μεγάλης διάρκειας. Και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Και το τελευταίο προϊόν που έχει μέσα το set είναι καινούργιο για μένα, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι από τη VC, το Ideal Body Serum Milk. Είναι αυτό εδώ και θα το ανοίξω να το δοκιμάσω. Να δω πώς μυρίζει τουλάχιστον. Σαν πρώτη εντύπωση. Αχ, μυρίζει σαν τα αντιλιακά της VC. Πολύ χαίρομαι γιατί πάντα με γυρνάει σε καλοκαίρι αυτή η μυρωδιά. Και λέει ότι είναι paraben free και ότι είναι για sensitive skin. Πάρα πολύ ωραίο το σετάκι, έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα μέσα, παίρνετε και εδώ το νεσέρ σε πάρα πολύ καλή τιμή. Το επόμενο πραγματάκι που είναι μέσα στο κουτί είναι μια μάσκαρα, είναι από τη Marie Dalgard η Extension 300% Unlimited Extension Mascara. Είναι αυτή εδώ, ουσιαστικά έχει μέσα μια μάσκαρα και ένα fiber. Αυτό εδώ είναι από τις πρώτες fiber mascara που έχω δοκιμάσει και είναι αγαπημένη μου. Να σας πω ότι στο φαρμακείο αυτό τη βρίσκεται γύρω στα 18 και κάτι ευρώ και στα Hotel Center την έχουν 22, 23, 24 ευρώ, οπότε τη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα, ειδικότερα το fiber όταν πηγαίνω κάπου, όταν είναι βράδυ, όταν θα πάω σίγουρα ταξίδι, θα το βάλω σίγουρα μέσα στο SSR μου. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα προϊόντα που έχω δοκιμάσει. Αν θέλετε έντονο αποτέλεσμα χωρίς να έχετε ψεύτικες βιβαρίτες κλπ, δοκιμάστε τη. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην αρέσει σε όλους, αλλά εγώ που είμαι σάκερ για τέτοιες μασκάρες, δηλαδή θέλω οι βιβαρίτες μου να είναι πάρα πολύ έντονες, γιατί έχω κατεξοχήν μικρές βιβαρίτες, την έχω λατρέψει απλά.
Και τέλος, θέλω να σας δείξω ένα προϊόν το οποίο δεν ήξερα την ύπαρξή του, αλλά ειλικρινά σας μιλάω, τρελάθηκα απλά μόλις το είδα, γιατί είναι, θα έλεγα εργονομικό, θα έλεγα πάρα πολύ ευφυές και έχει και τέλειο άρωμα. Είναι από την Pantheon Extra, είναι το Hand Cream and Lipstick, είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει άρωμα βανίλια καραμέλα, πέθανα. Και να σας πω τι ακριβώς είναι αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό το προϊόν το οποίο πάνω έχει ένα lip balm και ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω αν το βλέπετε, το έχω καταλιώσει από την ώρα που το πήρα, το έχω με στην τσάντα μου συνέχεια και νομίζω είναι σχεδιασμένο για μια τσάντα γιατί έχει lip balm πάνω, το οποίο παιδιά μυρίζει τέλεια, μυρίζει βανίλια καραμέλα και ειλικρινά σας μιλάω από άποψη ποιότητας, το κατατάσσω δίπλα στο lip balm της Apivita, το καφέ χρώμα, το οποίο για μένα είναι top, το κατατάσσω σε μια κατηγορία, είναι super, super και από πάνω ξεβιδώνει και έχει κρέμα χεριών. Κορίτσια, το άρωμα είναι φοβερό. Αυτή η καραμέλα, αχ, θεωρώ ότι είναι ένα προϊόν φτιαγμένο για την τσάντα μιας γυναίκας, έχει δύο πολύ βασικά πράγματα, lip balm και κρέμα χεριών. Φανταστικό προϊόν, φανταστικό, ειλικρινά δεν ήξερα την ύπαρξή του, δεν ήξερα ότι μπορείς να συνδυάσεις το lip balm με την κρέμα χεριών σε ένα προϊόν έτσι. Και η κρέμα χεριών είναι και σε πάρα πολύ πρακτική συσκευασία, δεν πιάνει πολύ χώρο. Thumbs up πάρα πολύ. Ειλικρινά το Idea Farm με επέλεξε προϊόντα τα οποία με ξετρέλανα. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συνέχεια θέλω να σας δείξω μία κρέμα από την Elixir. Είναι η Deep Moisture 24 Hours Hydration Intense. Για βαθιά υδάτωση. Σας είχα δείξει κάποια προϊόντα από την Elixir σε πολύ προηγούμενο βίντεο, αλλά μου είχαν στείλει μια κρέμα η οποία ήταν για όριμες επιδερμίδες, επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν ότι χίλια συγγνώμη για την κρέμα κλπ. Αλλά έγινε κάποιο λάθος και μου έστειλαν αυτή που είναι για τη δική μου ηλικία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για την Elixir πάρα πολύ, γιατί ακόμα τα προϊόντα είναι σε δοκιμή και τώρα θα αρχίσω να δοκιμάσω και αυτή. Μόνο που έχω να σας πω είναι ότι δοκιμάζω τον ορό για τα μάτια και τα χείλη και με έχει ξετρελάνει. Και επίσης, δεν θυμάμαι αν σας το είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, αλλά η Elixir είναι από τις λίγες ελληνικές εταιρείες οι οποίες βάζουν μέσα στα προϊόντα τους βλένα σαλιγκαριού, η οποία μπορεί να ακούγεται λίγο ιδιαστική, αλλά είναι αυτή ειλικρινά, πώς να σας το πω, είναι πηγή νεότητας. Γιατί είναι ένα συστατικό το οποίο αναπλάττει το δέρμα και συνήθως αυτή την τεχνολογία την έχω δει σε κορεάτικα brands καλλιτικών, τα οποία είναι top και χάρηκα πάρα μα πάρα πολύ που μια ελληνική εταιρεία έχει τέτοιο συστατικό στα προϊόντα της. Θα σας πω ότι είναι με 99% φυσικά συστατικά, είναι minerals free, fragrance free κλπ. Ειλικρινά σας μιλάω, φέτος για μένα η Elixir είναι μια πάρα πολύ ευχαριστή έκπληξη και ειλικρινά τα προϊόντα της με κατέπληξαν. Τέλος, θέλω να σας δείξω κάποια ρούχα από το ηλεκτρονικό κατάστημα Joins, γιατί μου είπε να διαλέξω 3 ρούχα για να μου τα στείλει και να τα δοκιμάσω κλπ. Τα 3 που μου έδωσαν free, ας πούμε, επέλεξα να τα πάρω για την αδερφή μου, γιατί μία αδερφή την έχω και γενικότερα χαίρεται πάρα πολύ όταν τη κάνω δώρα. Εντάξει, τώρα βέβαια αυτά είναι δώρα από το Joins, αλλά είναι μέσω εμού, οπότε δώρα αν το βλέπεις. Ελπίζω να σας αρέσουν, σαν πρώτη άποψη. Λοιπόν, το πρώτο που νομίζω ότι θα ξετρελαθεί όταν το δει είναι ένα bomber jacket. Η αδερφή μου είναι πολύ αθλητικός τύπος και νομίζω αυτό εδώ ακριβώς το bomber jacket είναι πολύ από την καρναρόμπα της. Είναι ανοιξιάτικο και έχει φοβερά χρώματα, έχει σωμόν και μπλε και γαλάζιο, τα οποία φαινομενικά είναι ατέριαστα μεταξύ τους, αλλά στο λεοπάρ ταιριάζουν πάρα πολύ και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν είχε στο νούμερό μου. Νομίζω ότι της αδερφής μου θα της είναι μια χαρά. Επίσης της διάλεξα αυτό εδώ το κιμονό, το οποίο το έχω πάρει και εγώ από άλλο site βέβαια, αλλά μόλις το είδε ξετρελάθηκε και μου είπε θέλω να το πάρεις κι εσύ και βρήκα την ευκαιρία τώρα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαύρο κιμονό, το οποίο κάτω έχει κρόσια και στα μανίκια, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα κορίτσια και μην τα ξαναλέμε, αν θέλετε κιμονό βρείτε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα κινέζικο που να σας βολεύει και θα βρείτε την υγειά σας, γιατί τα έχουν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε σχέση με την Ελλάδα. Το ξέρω ότι είναι κακό αυτό που λέω, αλλά ειλικρινά τα έχουν σε πολύ χαμηλές τιμές. Τουλάχιστον στα μαγαζιά που ψωνίζω εγώ. Εμένα η αγορά μου στα Γιάννενα περιορίζεται σε H&M, Bershka, Zara, Pull&Bear, τα Levi και αυτά. Μέχρι εκεί.
Τα πιο τοπικά μαγαζιά νομίζω ότι δεν είναι του στυλ μου, δεν έχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσα να φορέσω εγώ ή να μου αρέσει κλπ. Οπότε στα Γιάννηνα έχουμε περιορισμένο αριθμό μαγαζιών. Σίγουρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να βρείτε πιο εύκολες προσφορές κλπ. Αλλά για online φθηνό shopping, εγώ το προτιμάω αυτά τα καταστήματα και είναι και σούπερ ποιότητας αυτό. Και τέλος, αδερφή μου θα πάρει και αυτό το φόρμα το οποίο είναι φανταστικό. Και το στάπαρα κατευθείαν γιατί είναι ακριβώς το στυλ της. Είναι γκρι, κάνει αυτόν τον κόπο εδώ κάτω από το στήθος και είναι κοντό μπροστά και πίσω είναι μακρύ. Ελπίζω να το βλέπετε. Πάει δηλαδή έτσι και ξέρω ότι θα το φορέσει με biker boots για να φαίνεται έτσι πάρα πολύ καθημερινό. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, πάρα πολύ καλής ποιότητας. Τσεκάρετε το σίγουρα γιατί ήταν και οικονομικό. Και τα τρία πραγματάκια τα οποία πήρα για εμένα είναι αρχικά αυτή εδώ η μπλούζα, η οποία έχει κάνει το μεγάλο μπαμ φέτος και την έχουν βγάλει όλες οι εταιρείες. Βέβαια, φορώντας τη, συνειδητοποίησα ότι έχει πάρα πολύ βαθύ ντεκολτέ και δεν ξέρω αν πρέπει να τη φορέσω με άλλη από μέσα ή έτσι. Και να βγω σαν τραγουδίστρια. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο ανοιξιάτικο πλεκτό, πολύ καλή ποιότητα και αυτό. Επίσης, πήρα και αυτό εδώ το φόρεμα, το οποίο. Σαν ποιότητα θα μπορούσα να το βάλω δίπλα σε ένα φόρεμα H&M, πάρα πολύ ωραίο χοντρό φόρεμα. Στο πλάι έχει αυτά τα cutouts και μπροστά. Καλά, εγώ θα το φορέσω με σακάκι από πάνω, οπότε αυτό δεν θα φαίνεται γιατί δεν. Αλλά γιατί να σας μιλάω, αυτό το φοβερό μπούστο που έχει μπροστά με την δαντέλα όλο ήταν που έκανε τη διαφορά, το έχει και πίσω αυτό, αλλά με το σακάκι μου δεν θα φαίνεται. Φοβερό φόρεμα ειλικρινά και αυτό νομίζω το πήρα σε νούμερο large. Ναι, αυτό και δεν είναι ούτε κοντό, ειλικρινά δεν είναι κοντό, είναι μια χαρά για το ύψος μου. Και το αγαπημένο μου κομμάτι, το οποίο μπορεί να μην αρέσει σε όλους, αλλά εγώ το λάτρεψα, είναι αυτό εδώ το παλτό, το οποίο είναι ένα έτσι μπέζ κροκί θα έλεγα χρώμα και είναι πάρα πολύ μακρύ, πέφτει περίπου κάπου στη γάμπα. Είναι φοβερό, δεν ξέρω, φέτος είναι πάρα πολύ στη μόδα και ήθελα ένα τέτοιο παλτό και ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Δεν είναι σούπερ ποιότητας όπως ένα παλτό που θα έβρισκε και στα Ζάρα ας πούμε, αλλά για την τιμή του είναι τέλειο. Επίσης είναι σούπερ για αυτήν την εποχή, δεν είναι για πάρα πολύ χειμώνα και το φοράω πάντα με στυλμένο τζιν και αθλητικά παπούτσια. Αυτά. Αυτό ήταν το τελευταίο πραγματάκι που είχα να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε να πάρετε μέρος στο προηγούμενο διαγωνισμό του προηγούμενου βίντεο. Θα σας αφήσω όλα τα links από κάτω. Και περιμένετε και το επόμενο βίντεο αύριο, το οποίο είναι και το τελευταίο. Θα τα πούμε πάλι σύντομα αύριο. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το κανάλι μου. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!